Να δούμε και κάτι άλλο, το οποίο δείχνει πώς έχει εξελιχθεί, πώς εξελίχθηκε η διείσδυση της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, ακόμα και στη διασκέδαση που επηρεάζει τον πολιτισμό. Δώστε μου παρακαλώ την αφίσα που έχουμε από μαγαζί στη Χαλκιδική, ε, αυτό εδώ λοιπόν, το οποίο κατά τις πληροφορίες το έχει αγοράσει Τούρκος επιχειρηματίας, και φέρνει, όπως βλέπουμε εδώ, ο, τραγουδιστές και τραγουδίστριες από την Τουρκία. Εμείς, μολονότι κάτοικοι της περιοχής, α, είναι σίγουροι ότι συμβαίνει αυτό και τηλεθεατές από την περιοχή μας λένε ότι είναι σίγουροι. Εμείς, ως εκπομπή, είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε το ερώτημα και απλώς να ρωτήσουμε, περιμένοντας την απάντηση, αν ισχύει. Αν δηλαδή, τώρα θα μου πείτε, μα τι έπιασε, ένα μαγαζί ναι, δεν είναι ένα μαγαζί. Είναι ολόκληρη αντίληψη, είναι ολόκληρη ε, φιλοσοφία, γιατί μα είπε και εσύ, Στέβαν Χίο, προηγουμένω, ότι ε, ε, εν ώψη και τη 7η Δεκεμβρίου θα γίνουν και επιχειρηματικέ συναντήσει. Δηλαδή, όλο αυτό το αλυσβερίσι πάει και έρχεται. Είχαμε την ιστορία, έχουμε την ιστορία με τη Βίζα, την ε, ουσιαστική απελευθέρωση τη Βίζα, μα τα έλεγε και προχθέ για τα νησιά. Άρα λοιπόν, γίνεται μεγάλη όσμωση, να το πω κομψά. Γίνεται ένα πολύ μεγάλο ταλαβέρι με business του Erdogan στη Σαλονίκη και με κολλητούς βιομηχάνους. Ε, γίνεται επίσης ε, έχουν ακουστεί διάφορες επιχειρήσεις ε, η οικογένεια Μητσοτάκη άλλωστε έχει παράδοση να κάνει τέτοιες δουλειές και συμφωνίες. Καμία συμφωνία δεν έγινε από την οικογένεια Μητσοτάκη χωρίς να υπάρχει οικονομικό όφελος. Μην ξεχνάτε ότι την κοπανησε άρον άρον από, την, ε, από, το Τελαβίβο ο Μητσοτάκης για να πάει να κόψει την κορδέλα σε επιχείρηση μέτερου επιχειρηματία, έτσι, κάτω στη, στη Γλυφάδα, στο αστέρια της Βουλιαγμένης, στον Ινδό. Στον Ινδό. Όχι απλό επιχειρηματία, που είσου... το, το Ινδό, μεγαλομετέχου αυτό, της, λέμε. Eurobank, της Eurobank. Ε, αυτόν, εκεί, πώς το λέμε. Ε, τον κύριο Γουάτσα. Το ξενικό όνομα. Τον κύριο ναι. Γουάτσα. Γουάτσα, ναι. Ένα ψάρι που το λέγανε Γουάντα. Λοιπόν, έφυγε την κοπάνη σε άρον άρον. Πήρε αεροπλάνο και σε μια ώρα ήταν σφαίρα στα αστέρια τη Γλυφάδας. Όχι βεβαίω για να ενισχύσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που λέγαμε. Για να ενισχύσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τη τσέπη του κι αυτό. Λειτουργούσε σαν τον Ουκρανό πρέσβη. Τα ίδια χούγια λοιπόν, κύριε Καψαμπέλη. Γίνονται και στη Θεσσαλονίκη, θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη Τις τελευταίες ε, ημέρες πριν από την 7η Δεκεμβρίου Έχουν ετοιμάσει ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη κατάσταση εκεί Έχουν στρώσει τραπέζι, έχουν στρώσει αυτό που λέμε σοφρά Για να κάνουμε τις ελληνοτουρκικές ανταλλαγές Γεωργικών μηχανημάτων, ε, βιομηχανικών μηχανημάτων Επιχειρηματικών μηχανημάτων ε, Δεν ξεχνάμε τι αβάτε που είχε κάνει ο κ. Γεωργιάδη για τι επιχειρήσει με το Μασούτι, με τα σούπερ μάρκετ, κάποιοι Έλληνε σούπερ μαρκετάδε. Α τα μάθει αυτά ο κόσμο. Δηλαδή, γιατί ο κόσμο πληρώνει ακριβά το σούπερ μάρκετ. Την ίδια ώρα ναι. που μα τα παίρνουνε, καλά κάνουνε Ο Μασούτι, πώ κολλάει τώρα εδώ, Μασούτι, που κολλάει. Πάει, θα, θα βγουν έξω, θα πάει στην Τουρκία. Θα κάνουν στην Τουρκία ε, business, επιχειρήσει με, με πλάτη το Αιγαίο, το Τούρκ Δηλαδή, τι κάνουν αυτοί, πάνω από πίσω από τον Πρωθυπουργό, τώρα ε, ενδεικτικά ανέφερα το όνομα Μασούτης, Υπάρχουν και άλλα σούπερ μάρκετ, ο Σκλαβενίτη, σπουδαία σούπερ μάρκετ, τα οποία θα πάνε μαζί εκεί, στο Σοφρά, που θα γίνει στη συνάντηση, για να κάνουν εξαγωγικέ δουλειέ. Δηλαδή, να πάνε τι επιχειρήσει του στην Τουρκία να πουλήσουν, να κάνουν τζίρο, καταλάβατε. Μάλι. Δηλαδή, στην πλάτη των εθνικών σφερόντων κάποιοι πάλι θα κερδοσκοπήσουν. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Ο Έλληνα πρέπει να σκέφτεται πρώτα απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Αυτοί δεν σκέφτονται το εθνικό συμφέρον, σκέφτονται την τσέπη του. Μάλιστα, μάλιστα. Ά, βέβαια, εδώ λέμε ότι ακόμα και, και στη Χαλκιδική δείξαμε ξανά εδώ την αφίσα τουρκικά και αλβανικά συγκροτήματα καταφθάνουν όπω λέγεται με όση σημασία και έχει τεράστια σημασία αυτό.